κάνω. Γιατί φοράμε αυτά τα ρούχα. Μακάρι να ήξερα. Αχ, τι άλλο θα μας βάλουν να κάνουμε εδώ στο Castle Trust. Αυτό φοβάμαι. Χαλάρωσε, αγάπη μου, και απόλαυσέ το. Αρύπα, αρύπα! Ονομάζομαι Γεώργιος Γκρίγκας, έρχομαι από το Βύρονα, εδώ στο Castle Trust. Έχω φέρει κάτι από την Κεντρική Αμερική, με προστατεύει από τον ήλιο και πίνω και την τεκίλα μου. Υποδεχόμαστε αμέσως τον αγαπητό Γιώργο. Καλώς μας ήλθατε στο Castle Trust. Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε. Από πού μας έρχεστε? Από το Βύρονα. Με τι ασχολείστε? Όχι τώρα, φαντάζομαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος τώρα, παλιός ναυτικός. Του εμπορικού. Του εμπορικού. Την αγαπήσατε τη θάλασσα? Πολύ. Σας φόβησε η θάλασσα? Όχι. 42 χρόνια στη θάλασσα, 4 φορές ναυαγός, αλλά ουδέποτε φοβήθηκα. Όταν ένας είναι επαγγελματίας ναυτικός, η θάλασσα γι' αυτό είναι σαν να περπατάει στη στεριά. Πόσα ταξίδια θα έχετε κάνει, κύριε Γιώργο? Όλο τον πλανήτη. Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό σας ταξίδι? Όταν έμεινα μετά από ένα ναυάγιο στη Χονόλουλου. Πώς έγινε το ναυάγιο? Έσπασε μηχανή. Έμεινα ακυβέρνητος στον Ειρηνικό. Περιμέναμε ένα μήνα να έρθει το ρημουλκό να μας μαζέψει. Και πόσο καθίσατε στη Χονολουλού? 6 μήνες, τέτοιο ναυάγιο είναι ευτυχία για κάθε ναυτικό. Να περάσει τους 6 μήνες στη Χονολουλού σαν να είναι τουρίστας χωρίς να πληρώνει μία. Είχατε οικογένεια όταν αρχίσατε να ταξιδεύετε? Βέβαια. Ποιες χώρες σας έμειναν στην ψυχή σας, στο μυαλό σας, στην καρδιά σας? Η Κεντρική Αμερική και η Νότιος Αμερική. Έχω μια αίσθηση ότι αυτά τα δύο καπέλα που μας έχετε φέρει εδώ, που θα μου πείτε ακριβώς τι είναι, ότι κάπου από εκεί τα έχετε φέρει, κοντά. Και αυτά τα δύο σομπρέρο είναι από το Μεξικό. Πώς ήρθαν στην κατοχή σας, πώς τα αποκτήσατε? Έψαχνα να βρω κάτι, γιατί όταν πήγαινα στα λιμάνια, έβγαινα έξω και γύριζα στις αγορές, στα μαγαζιά και ό,τι μου άρεσε, κοίταγα να το πάρω. Και αυτό βγήκατε έξω στο λιμάνι και τα πήρατε αμέσως? Όχι. Είδα που τα είχαν στον τοίχο και ήθελα τέτοια και μου λένε θα πας, λέει, στο Μέξικο Σίτι. Πήγαμε το λεωφορείο, αλλά γύρισα με ταξί όμως μετά, γιατί πώς με το λεωφορείο πόσες ώρες κάνατε? Το λεωφορείο έκανα 4 περίπου ώρες. Πόσο χρόνια συνέβη αυτό πριν? Αυτό είναι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Τον εκτιμητή μας τον γνωρίζετε? Ναι, ναι. Θα δώσουμε το λόγο σε εκείνον να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα δύο σομπρέρο. Βλέπω αυτά τα δύο σομπρέρο, τα δύο καπέλα να πούμε, και κάνω σκηνή, Δέσποινα. Βρισκόμαστε κάπου στο Μεξικό, σε μια σκιά κάθεται ένας τύπος, φοράει αυτό έτσι το καπέλο εδώ, στρίβει το μουστάκι του, έχει ένα σφινάκι τεκίλα, μπορεί να έχει κάποιο πόντζο και περνάει ωραία. Το σομπρέρο από πού βγαίνει? Από την ισπανική λέξη σόμπρε, που σημαίνει σκιά. Κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη αυτή. Στο Μεξικό, όπως γνωρίζουμε, έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ήλιο και θέλαν κάποια καπέλα με τα οποία να μπορούσαν να προστατευτούν. Να είναι πολύ μεγάλα για να κάνουν σκιά. Εδώ το γύσο είναι τεράστιο, όπως βλέπουμε. Ναι. Και έχουν και εντυπωσιακή διακόσμηση. Τα συγκεκριμένα, όλη η δουλειά αυτή είναι χειροποίητη. Με κίτρινη κλωστή, με πουλιές. Λοιπόν, είναι το βελούδο. Βελούδο. Και υπάρχει χρυσοκίτρινη κλωστή, η οποία είναι όλη κεντυμένη στο χέρι σε πλακωτή δουλειά εργασία. Και χάντρες. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και εγώ κάπου εκεί θα τα χρονολογούσα, στη δεκαετία του 70. Αλλά αφού μιλάμε για 60, είμαστε σωστά δηλαδή όπως τα βλέπω. Ναι. Επιπλέον και στα δύο καπέλα, εσωτερικά, υπάρχει η επωνυμία του κατασκευαστή. Είναι η εταιρεία Pigalle και έχει και 5X. Υπάρχει ακόμη και σήμερα. Αυτός αυτή ο κατασκευαστής. Η εταιρεία υπάρχει και σήμερα? Ναι, υπάρχει. Μπορεί κάποιος να τα βρει, εάν θέλει. Όσο πιο μεγάλο ήταν το καπέλο και πιο εντυπωσιακό και πιο πολύ διακόσμηση και δουλειά είχε πάνω, τόσο πιο πλούσιος ήταν αυτός που το φορούσε. Τα καπέλα αυτά τα φοράνε σε επίσημες εκδηλώσεις και φοράνε και
το πόνσο, δεν τα φοράνε όλες τις ώρες όπως τους έρθει. Δώσατε πολλά χρήματα τότε για να τα αγοράσετε τα δύο σομπρέρο? Ούτε θυμάμαι καθόλου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Ναι. Πόσο υπολογίζετε ότι θα κάνουν αυτά? Όπως είπαμε, έχουμε δύο σομπρέρο, δεκαετίας 60, χειροποίητα. Το αρνητικό όμως είναι ότι κατασκευάστηκαν για την τουριστική αγορά. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τουριστικά αντικείμενα. Δεν είναι τουριστικό είδος. Είναι καπέλο που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Αυτά, το ίδιο σομπρέρο, το φορούσε ο Εμιλιάνο Σαπάτα και ο Παντσοβίγια. Η εκτίμησή μου, λοιπόν, για τα δύο σομπρέρο που έχετε... Είναι 150 ευρώ και για τα δύο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ούχου. Και ελπίζω να μπορέσετε να πάρετε περισσότερα. Χαμογελάτε και λέτε και ένα ούχο. Ναι, είναι πάρα πολύ χαμηλά, γιατί ούτε το ταξί δεν ξέρει, δεν βγαίνει. Θάνο μου, εγώ, όπως μου είπες, σου έφερα τον αέρα της χαράς του Μεξικού. Εσύ όμως μου έκοψες την ανάσα μου και τη χαρά μου. Πόσο θα θέλατε να τα δώσετε? Γύρω στο χιλιάρικο, λίγο παραπάνω και τα δύο μαζί. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ναι. Να πάτε στο καλό, καλοπούλητα να είναι και εύχομαι ευχαριστώ ό,τι καλύτερο για πολύ εσάς και την οικογένειά σας. Καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.